Αντίστροφη μέτρηση για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες τυπικά τελειώνουν το Σάββατο 31 Αυγούστου. Ωστόσο, η εκπτωτική περίοδος ουσιαστικά ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου, αφού ακολουθούν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. Η αγορά του Ηρακλείου είναι οργανωμένη, καλά εμπορεύματα. Έχει πολύ καλές τιμές. Ευχαριστημένοι σε γενικές γραμμές από την κίνηση αλλά και τις εισπράξεις φαίνονται οι καταστηματάρχες στο Ηράκλειο. Οι εκπτώσεις που έγιναν φέτος ήταν αρκετά μεγάλες, τα ποσοστά εννοώ. Υπήρχε μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε πολύ καλές τιμές και θεωρώ ότι όλη η αγορά κινήθηκε ικανοποιητικά. Υπήρξε έτσι μια έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα. Ο μήνας Ιούλιος και Αύγουστος ήταν αρκετά καλός. Η εικόνα ωστόσο είναι διαφορετική στην υπόλοιπη Κρήτη. Στα Χανιά η κίνηση ήταν κατώτερη των προσδοκιών των εμπόρων. Οι εκπτώσεις ξεκινήσανε δειλά από τον Ιούλιο. Πιστεύω ότι κορυφωθήκανε μέσα στον Αύγουστο. Έχουμε ακόμα κάποιες μέρες για να διορθώσει ακόμα περισσότερο το κλίμα. Σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια, με τις προηγούμενες θερινές εκπτώσεις, θα λέγατε ότι φέτος κινήθηκε κάπως περισσότερο η αγορά? Όχι, δυστυχώς δεν ήταν καλύτερα από πέρυσι. Μας δείχνει σημάδια πτώσης. Δυστυχώς, επειδή το μετράμε, έχουμε επιχειρήσεις και το μετράμε κάθε μήνα. Δεν μας έχει δώσει σημάδια. Το 2019 γενικά από την αρχή είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ίδια εικόνα και στο Ρέθυμνο, όπου έμποροι και καταστηματάρχες κάνουν λόγο για μια απογοητευτική σεζόν. Δεν πήγε καλά, το πούμε έτσι απλά, είτε στις επιλογές των ανθρώπων που επισκέπτονται, είτε στις ποσότητες, είτε εν πάση περιπτώσει στην όλη στρατηγική, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει μια ύφεση αρκετά σοβαρή. Διψήφιο αριθμού, μιλάνε για 10, 12, 13%. Γενικότερα η αγορά είναι πεσμένη σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια τουλάχιστον. Κόσμος υπάρχει, απλά δεν υπάρχει το ενδιαφέρον. Δυστυχώς δεν έκανα, δυστυχώς. Βλέπεις τα καταστήματα των Χανίων, υπάρχουν υψηλά ποσοστά εκπτώσεων? Θα μπορούσε, πιστεύω, να είναι και πιο χαμηλές τιμές. Πάντως ναι, σχετικά είναι αρκετά ικανοποιητικές. Εσείς είδατε στις βιτρίνες των Χανίων, στα καταστήματα των Χανίων, να είναι ικανοποιητικά τα ποσοστά των εκπτώσεων? Ορισμένα ναι, ορισμένα όχι. Για τους καταναλωτές πάντως, που διαθέτουν έστω και ελάχιστα χρήματα, η περίοδος είναι ιδανική, καθώς τα ποσοστά των εκπτώσεων, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 50%, δίνουν την ευκαιρία σε όλους να αγοράσουν τα αγαθά που επιθυμούν και μάλιστα σε καλές τιμές. Τα ποσοστά των εκπτώσεων όλο και μεγαλώνουν. Θεωρώ ότι η περίοδο η εκπτωτική θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Μια βόλτα που έκανα ήταν καλές οι τιμές, προσιτές, απλά όποιος έχει ψωνίζει. Οι προσφορές είναι πολύ καλές. Ελπίζω ότι θα έχουν και καλή συνέχεια μέχρι το τέλος του μήνα και το δεκαήμερο των προσφορών του Σεπτεμβρίου πιστεύω επίσης ότι θα είναι αποδοτικό για τους εμπόρους.